Η δυναμική παρουσία των πανεπιστημίων της χώρας στη Σύνοδο των Πριτάνιων που ξεκίνησε σήμερα στο Ηράκλειο και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου. Σύμφωνα με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα, κατά την πρώτη ημέρα στο μικροσκόπιο μπήκαν οι εταιρείες αξιοποίησης της περιουσίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην ελληνική επικράτεια. Και σήμερα ξεκινήσαμε την πρώτη συνάντηση των εταιρείων αξιοποίησης της περιουσίας του Πανεπιστημίου. Είναι μια σημαντική δράση ενδοπανεπιστημιακή, η οποία προφυλάσσει τα ιδρύματα από την περιουσία των ιδρυμάτων και προάγει ταυτόχρονα τις οικονομικές δραστηριότητες με ποικίλους τρόπους. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία των εταιριών αξιοποίησης του Πανεπιστημίου. Υποστηρίζουμε εταιρείες οι οποίες ξεκινάνε τώρα, start-up εταιρείες. Η Σύνοδος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί συνάντηση νομικών υπηρεσιών και υπευθύνων προστασίας δεδομένων. Αύριο είναι η συνάντηση των Αντιπριτάνιων με τα ειδικά αντικείμενα. Την Παρασκευή έχουμε τη συνάντηση όλων μαζί στον Άγιο, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και Παύλου των Δομινικανών. Και το Σάββατο είναι η τελική συνάντηση των Πριτάνιων στον Κούλε, στο φρούριο του Κούλε. Ευχαριστούμε και την Αρχαιολογική Υπηρεσία που διέθεσε αυτά τα δύο μνημεία. Στο πλαίσιο της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση προϊσταμένων οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, ενώ για την Κρήτη είναι μια χρυσή ευκαιρία να αναδείξει τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Κρήτης, που με την εξισοστρέφειά του είναι γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εμείς με ιδιαίτερη ευαισθησία μπαίνουμε εκεί μέσα ώστε να κάνουμε αυτές τις συναντήσεις. Το Σάββατο περιμένουμε εκπροσώπους του Υπουργείου και περιμένουμε και εκπροσώπους των κομμάτων, των πολιτικών κομμάτων που έχουν σχέση με τα θέματα της παιδείας.